Το Ανάπτυξε το βιβλίο βρίσκεται στο χώρο του Οδείου Α, στην 3η Σεπτεμβρίου 130, και υποδέχεται την κυρία Ξένια Πολίτη με την ιερωμένη του σέρφερ, εκδόσεις Άπαρσης. Πολύ σωστά. Σε επίμετρο Μαρίας Λαφαζάνη. Mm-hmm. Αρχικά όμως λοιπόν κυκλοφόρησε το θεατρικό σου έργο το 2018 από τις εκδόσεις Βαχικών. Mm-hmm. Εφιάλτης, η Ελπίδα και το Τέρμα, και τώρα είναι η ιερωμένη του σέρφερ. Ναι, είναι και μία έκδοση. Ναι. Πώς πέρασε, σου μιλάω στον Ελληνικό, από το θεατρικό λόγο στη λογοτεχνική επιστολογραφία και μάλιστα και μέσω των προφίλ του κυβερνοχώρου? Mm-hmm. Ο θεατρικός λόγος είναι αγαπημένος μου ούτως ή άλλως, οπότε ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το βιβλίο δηλαδή, δεν με εγκατέλειψε, μια που έχει συνδεθεί με βάση τους διαλόγους. Τώρα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να διερευνήσω, ας πούμε, τη μετατόπιση των ανθρωπίνων σχέσεων από τα κλασικά στέκια που ξέραμε, συναυλιών, που κάναμε γνωριμίες κάποτε. Και στο ίντερνετ, Στο ίντερνετ ακριβώς, αυτό το χαοτικό κόσμο. Ναι. Οπότε ήθελα να δω αυτή τη μετατόπιση και με ενδιαφέρει βέβαια λογοτεχνικά η διερεύνηση του προφίλ. TST προφίλ, ας πούμε, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο, όπως στις κλασικές φόρμες λογοτεχνίας, με έναν ήρωα, έναν χαρακτήρα, ξέρετε πώς είναι γραμμένα αυτά, στον ελληνικό θα μιλάμε, σωστά, αλλά χωράει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ένα προφίλ Γιάννη Σούπερμαν. Τι έχει διαβάσει από τα μικρά του αυτός ο άνθρωπος, πώς επιθυμεί, ας πούμε, να πλασάρεται για να βρει το τέρι του και όλα αυτά. Οπότε η ιδέα θεώρησε ότι αυτή η ιδέα θα πρέπει να γίνει με βάση τη λογοτεχνική πια σύνθεση. Ναι, να δείξουμε λοιπόν πώς γίνεται πλέον οι μοντέρνες σχέσεις, πώς υπάρχουν έτσι μέσα στην πραγματικότητα. Στα σετ των γνωριμιών. Έτσι, ναι. Στα dates. Dating, ναι. Υπάρχουν και ειδικά dating, λοιπόν. Σεμινάρια που γίνονται. Και πολλά σεμινάρια γίνονται. Βέβαια. Ναι. Έχει επεκταθεί το πράγμα. Πώς λοιπόν προέκυψε ο τίτλος «Η ερωμένη του σέρφερ»? Αυτό είναι εύκολο κιόλας, γιατί ουσιαστικά είναι ο σέρφερ που σερφάρει στο κυβερνοχώρο και όχι στη θάλασσα. Έτσι. Και λες ιερωμένη, ναι. Ιερωμένη, το ηλεκτρονικό. Και είναι και ιερωμένη που αποφάσισε ότι ως προφίλ έτσι θα πει τον εαυτό της, γιατί τελικά γίνεται ιερωμένη του σέρφερ. Βέβαια, να πούμε ότι κάτω από τα. Από τους, ουσιαστικά συζητάμε για επιστολογραφία, έτσι. Οπότε αντί για τις επιστολές τις παραδοσιακές που είχαμε, τώρα ανταλλάσσουν μηνύματα και επιστολές στον κυβερνοχώρο. Ήθελα βέβαια να πω ότι πέρα από τους διαλόγους και την επιστολογραφία, έτσι, υπάρχει μια ιστορία από κάτω. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν προφίλ, πίσω από τα προφίλ υπάρχουν άνθρωποι και αυτοί ανταλλάσσουν τις επιθυμίες τους και τα. Για τα μέλη τους, αλλά υπάρχει μια ιστορία η οποία, ας πούμε, υπάρχει από κάτω. Δηλαδή, οι άνθρωποι σχετίζονται, βγαίνουν, χωρίζουν, ας πούμε, βρίσκουν κάποιον άλλον, έτσι υπάρχει η ερωτική ιστορία. Είναι ένα μικρό ερωτικό μανιφέστο, έτσι θα το έλεγα. Η έμπνευση, λοιπόν, ήρθε από κάποια ιστορία γνωστής που ήξερες, από κάτι αυτοβιογραφικό που ήθελες έτσι να το μοιραστείς γραπτός? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν είναι αυτοβιογραφικό. Ουσιαστικά ανέκυψε η ιδέα αυτό το πώς ακριβώς έχουν μετατοπιστεί και πώς οι σχέσεις και πώς μπορεί, μάλλον η λογοτεχνία, τι θέση μπορεί να έχει σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε αναδύθηκε η ιδέα και μου δόθηκε, ας πούμε, πώς το λένε, ο τρόπος ότι θα πρέπει να είναι λογοτεχνικός και όχι θεατρικός, ας πούμε. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχουν και στοιχεία αυτοβιογραφικά, αλλά πάντα έχουν τεχνουργηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν την ιστορία. Ας διαβάσουμε και ένα απόσπασμα. Ευχαριστώ. Εσείς θα το διαβάσετε ή εγώ? Εσείς. Εγώ. Λοιπόν, ωραία. Συζητάμε λοιπόν για δύο προφίλ, έτσι. Ο ένας είναι ο Φοντενέλ, είναι ένας Γάλλος συγγραφέας του 18ου αιώνα, από ό,τι θυμάμαι, συγγραφέας και φιλόσοφος. Και η άλλη είναι η Κολέτ, πολύ γνωστή συγγραφέας του 20ου αιώνα. Ναι. Αυτά λοιπόν τα δύο προφίλ συνομιλούν. Λοιπόν, from Fontenelle του Colette Saint, Κυριακή 21 Μαρτίου 2010, 4 και 22 το πρωί. Όνειρο γλυκό. Είσαι η Ουστίνη, Κιμοντεσάντ. Νύχτα στο δάσος, καβάλα στάλογα με βροχή, παρακαλείς τον κεραυνό να με σκοτώσει, για να μην αναγκαστείς να το κάνεις εσύ και πέσω νεκρός μέσα στην ευδαιμονία της ακόλαστης ηθικής σου. From Colette,
του Φόντενελ Σεντ, Κυριακή 21 Μαρτίου 2010, 4:35 το πρωί. Όνειρο απατηλό. Καβάλα στο άλογο με βροχή, την έχω καταβρει και δεν ξέρω τι κυνηγώ, αφού δεν έχω δει το πρόσωπό σου. Παρακαλώ το κεραυνό να το φωτίσει και ας γίνεις Μπούρμπερι. Ως αν την ανόητη αϊπάρθενο Ιουστίνη, σταματώ στο πρώτο ξοκλήσι που συναντώ, πετώ τα βρεγμένα μου ρούχα και αρχίζω τις μετάνοιες. Γυμνή εξομολογούμε. Λιγμοί με τραντάζουν σιθέμελα, χύνοντας τόνους δακρύων απελπισμένης πεισμονής. Να μην προλάβω να σε δω, σε καίει και ο κεραυνός εν τέλει. Στορκίζομαι αγάπη μου, δεν θέλω το κακό σου. Ευρύ και βαθύ, όπως πρέπει, ενοχικό σύστημα. Καληνύχτα τώρα. Ένα μικρό απόσπασμα. Τελώνιος. Υπόδημα, ένα. Άλφα για κύπελο θα ήταν πιο χρήσιμο. Αν στην ανάγκη ήφαινα μάγια πάνω του, ο δαίμον θα ξετρελαινόταν από την πρωτοτυπία στο σχέδιο, στο χρώμα. Τελευταία προσφορά για ξόρκι. Χρή να εμπιστεύεσαι, γιατί εγώ είμαι εδώ. Δώσ' μου τον δαυλό και το κύπελο. Ασημίνα. Κι εγώ γίνομαι εδώ. Πάρε τον δαυλό και προτείνοντάς το αχυροφύλημα, το χέρι μου. Λεφτά δεν έχω. Τελώνιος. Γελώντας της, πετά το χέρι σαν κάτι άχρηστο. Τον δαυλό και μια φουτιά στο έλεος έως απέναντι. Ασημίνα, το χέρι μου. Τελώνιος, μια βουτιά. Ασημίνα, εκόψε το χέρι μου. Τελώνιος, παύση, της παίρνει τον δαυλό. Άσχημα. Φάε, το ξόρκι θέλει δύναμη. Ασημίνα, και τους χρωστάω για λίγη πάπια. Τελώνιος, μία και μόνη απάντηση. Η επιθυμία να γυρίσεις στα χρόνια σου. Ασημίνα, ναι. Τελώνιος, τα μέρη σου. Ασημίνα, ναι, ναι. Τελώνιος, είναι μεγάλη. Αυτό είναι από το τέρμα, έτσι. Αυτό είναι από το τέρμα, ναι. Ουσιαστικά είναι η υπαρξιακή, ας πούμε, ναι. Είναι η υπαρξιακή αναζήτηση της ηρωίδας, της Ασημίνας, εσωτερική και εξωτερική, ας πούμε, οπότε περνάει από διάφορα στάδια, ας πούμε, περνάει από διάφορους χώρους, διάφορους χρόνους, διάφορα σκηνικά, για να καταλήξει, ας πούμε, σε κάποιο τέρμα που τελικά δεν καταλήγει, είναι αένεο το ταξίδι της. Και το πίσω μέρος λέει φιάλ της ελπίδας, είναι διπλό. Ακριβώς, είναι γραμμένο. Στην έκδοση. Μισό στην κανονική μορφή και ανάποδα, ναι. Στο βιβλίο στο άλλο. Ναι. Το άλλο, ναι. Που αφορά ένα κοινωνικοπολιτικό έργο. Σε τέσσερις άξονες έχει να κάνει ουσιαστικά, είναι εμπνευσμένο από το καιρό των αγανακτισμένων, τότε που βγήκαν στις πλατείες και κάποτε, ας πούμε, ελπίζαμε και κάποιες αλλαγές, που τελικά φυσικά δεν ήρθαν. Στο μέλλον, λοιπόν, έχουμε κάτι καινούριο να περιμένουμε από σένα και τι εύχες έτσι. Είμαι ο λιγογράφος, όταν ανακύψει ιδέα, πολύ ευχαρίστως θα μου υποδείξει τι ακριβώς θα γράψω. Τώρα για το μέλλον δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξη, παρόλο που σαν άνθρωπος είμαι αισιόδοξη, απλώς δεν βλέπω φως. Νομίζω ότι μας περιμένουν άσχημα πράγματα. Ακούω για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για μετανθρωπισμούς, για έξυπνες τεχνολογίες κλπ. Φοβάμαι ότι κινδυνεύει το γένος, δηλαδή του Homo sapiens, που μάλλον ούτε Homo θα είναι, ούτε sapiens. Οπότε μια ευχή, θα έλεγα ότι θα ευχόμουν μια επιστροφή στην ανθρωποκεντρικότητα και στις αξίες της. Και να ξαναβρει ο άνθρωπος την ελευθερία που σιγά σιγά τη χάνει, μέχρι που φαίνεται ότι θα τη χάσει εντελώς. Σε ευχαριστούμε.